Ραδιοθήβα 97,5. Καπαρελίου. Α, ο Ιπάτου, ο Ελίας ο Τσέλος έκανε τώρα το παιχνίδι, για να δούμε. Μπαίνει μέσα στην περιοχή Παστούρος, με καλή ευκαιρία. Απεκρούει ο τερματοφύλακας. Πρώτη καλή ευκαιρία για την ομάδα του Κιθερώνα. Την έχασε ο επενδυτικός ο Αποστολόπουλος. Κακαβάς. Απ' την άλλη μεριά. Θέλει να κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, κάνει και το σούτ, την μπαλά out. Καλή ευκαιρία αυτή για την ομάδα του Ιπάτου. Τσέλος, δυνατό, μέσα στην περιοχή. Μερκούρης. Κάνει ένα ανάποδο ψαλίδι, ωραίο, out την μπάλα όμως. Ωραίο, λίγο πάνω από το οριζόντιο εδώ Κάρι. Περνάει, βρίσκει τον Μίλονς. Ωραία παλιά, κάθετη, βρίσκει τον μπροστά. Πολύ ωραία το σπηλιώτη. Σπηλιώτης κάνει και το σούτ, μεγάλη ευκαιρία. Απέκουρσε όμως ο Πάπης ο Γερογιάννης. Κατέβασε ρολά αυτή εδώ την ευκαιρία ο Πάπης ο Γερογιάννης. Η μπάλα πήγε στο γράμμα, πετάχτηκε πολύ ωραία στο σούτ του σπηλιώτη και έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Σβίκος. Στην επίθεση τώρα η ομάδα του Ιπάτου εκεί, 1-2 εκεί, για να δούμε, μέσα στην περιοχή. Μπαίνει επικίνδυνα, κάνει και το σούτ, την μπάλα out. Γίνεται η ευκαιρία μέσα στην περιοχή τώρα η ομάδα του Κιθερώνα, κάνει και έχουμε μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία, έχασε εκεί ο παίχτης του Κιθερώνα. Γκαράι. Ανοίγει 1-2 με το Σεχνίδη, κάνει και τη μέσα. Η μπάλα χάνεται και πάρα λίγο η ευκαιρία εκεί να γίνει τον γκολ. Ο Τουρίδης είναι αυτός που θα μπει σε λίγο. Να η ομάδα του Ιπάτου μέσα στην περιοχή. Για να δούμε. Κάνει και το σούτ την μπάλα. Out. Out την μπάλα. Καλή ευκαιρία. Πάντα στο 0. Ναι. Πάντα 0-0 εδώ το αποτέλεσμα. Μεγάλη ευκαιρία. Έχασε εκεί η ομάδα του Κιθερώνα τώρα με το Μερκούρι. Μεγάλη ευκαιρία. Αργυρίου δεν έχει τελειώσει η φάση ακόμα. Out την μπάλα. Ετοιμάζεται για την ομάδα του Ιπάτου. Του Κιθερώνα. Δέδες έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δέδες. Γκολ. Γκολ για την ομάδα του Ιπάτου. Το πέτυχε ο Ποτουρίδης. Ο Ποτουρίδης πετυχαίνει το 0-1. Του Κιθερώνα. Γρήγορα εκτελέστηκε. Αποστολόπουλος. Κάνει μέσα στο πέναλτι μια παλιά. Παίρνει την κεφαλιά και έχουμε το 1-1. Έχουμε το 1-1. Η ομάδα του Κιθερώνα στις καθυστερήσεις πετυχαίνει το γκολ. Η ομάδα του Κιθερώνα στις καθυστερήσεις κάνει το 1-1. Έκανε εκεί τη σέντρα. Είπαμε έχει χρόνο, έχει χρόνο. Το 1-1. Τελείωσε το βιωτικό ντέρμπι, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι σε ένα γήπεδο τελείως διαφορετικό αυτό που έχετε συνηθίσει. Η ομάδα σας κατάφερε να προηγηθεί προς το τέλος, αλλά στο τέλος δεχτήκατε τον γκολ, συναισθήματα. Καταρχάς ένα λάθος δεν θα αναιρέσει τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά, την πολύ καλή απόδοση που είχαν, την πολύ καλή τακτική την οποία διατηρήσαμε σε όλο τον αγώνα. Το ποδόσφαιρο έχει και αυτές τις στιγμές. Αλλά σε καμία περίπτωση όμως, σας λέω και πάλι, αυτό δεν θα αναιρέσει ό,τι μεγάλη προσπάθεια κάνανε και δικαιούνταν ίσως την νίκη σήμερα. Ήταν μια προσπάθεια όπως των παιχτών που αγωνίστηκαν, που έδειξαν λίγο υπερβάλλοντα ζήλο, μιας και μιλάμε για ένα τοπικό ντέρμπι. Όχι, νομίζω ότι αυτό που έχει ανάγκη και η μία και η άλλη ομάδα που αγωνίστηκαν σήμερα είναι οι βαθμοί. Από τη στιγμή που χρειαζόμαστε τους βαθμούς, δεν υπάρχει υπερβάλλον ζήλος. Υπάρχει η απόδοση που χρειάζεται, που πρέπει να υπάρχει για να κερδίσουμε τους βαθμούς. Και τίποτα περισσότερο. Το γεγονός ότι τελικά η ομάδα σας παίρνει μόνο ένα βαθμό σε αυτό το παιχνίδι, σας ανακόπτει την πορεία. Εντάξει, το ότι η συγκομιδή, η βαθμολογική συγκομιδή δεν είναι αυτή που περιμέναμε. Δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που καταθέτουν τα παιδιά εκτός από ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνω, το νίτα εντός έδρας που κάναμε με τη Θεία Ραφίνας. Νομίζω ότι σε κανένα άλλο παιχνίδι από εκεί που δεν πήραμε βαθμούς, δεν πήραμε αυτό που έπρεπε στα παιχνίδια αυτά. Είναι γεγονός αυτό, αλλά συνεχίζουμε. Ένα παιχνίδι πάντα ανάμεσα σε δύο ομάδες της ίδιας κατηγορίας, της ίδιας περιοχής, είναι αυτό που λέμε ντέρμπι. Φάνηκαν αυτά τα στοιχεία στο σημερινό παιχνίδι? Ναι, νομίζω ότι έχετε δίκιο. Ήταν πραγματικά ένα τοπικό ντέρμπι. Οι δύο ομάδες προσπάθησαν στον αγωνιστικό χώρο, νομίζω, κάναν κατάθεση ψυχή σήμερα. Δεν ήταν τόσο ποιοτικό, θα πω, το παιχνίδι, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση.
Ειδικά εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας πολλά συγχαρητήρια στα δικά μας τα παιδιά. Κάνανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, ειδικά για 65 λεπτά. Νομίζω ότι στάθηκαμε, είμαστε ανώτεροι στον αγωνιστικό χώρο. Πιέσαμε πάρα πολύ τον αντίπαλο, ειδικά στη μεσαία ζώνη. Δεν τους αφήσαμε καθόλου να αναπτυχθούν. Και σίγουρα στη ζυγαριά των ευκαιριών θα πω ότι μέχρι εκείνο το σημείο πραγματικά ήμασταν καλύτεροι. Στα τελευταία 25 λεπτά πραγματικά ανέβηκε η ομάδα του Ιππάτου. Σίγουρα όμως εγώ θα κρατήσω το ότι για μας ένα αποτέλεσμα δεν τελειώνει ποτέ. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, η ομάδα έχει καταπληκτική βελτίωση και όπως χάσαμε δύο παιχνίδια πραγματικά στο δευτερόλεπτο, να πω το τελευταίο, έτσι ήταν πραγματικά σήμερα δίκαιο για τη δική μας ομάδα να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα, κάτι το οποίο νομίζω αξίζουμε. Δίνω ξανά πολλές συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόσμο μας σήμερα, γιατί μας βοήθησε πάρα πολύ, μας ενίσχυσε και πραγματικά θα πω για τις δύο ομάδες, γιατί είναι λίγο ταλαιπωρημένες και η ομάδα του Ιππάτου και εμείς, παίζουμε συνεχώς εκτός έδρας, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα όμως με τη δουλειά δεν έχουμε βάλει το κεφάλι κάτω και έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να βελτιωνόμαστε συνεχώς και αυτό είναι θετικό για την ομάδα μας. Κοιτάμε αισιόδοξα τη συνέχεια και προσπαθούμε για το καλύτερο. Όταν βλέπεις ένα τέτοιο παιχνίδι να δέχεσαι γκολ προς το τέλος, φάνηκαν τα παιδιά ότι οι παίχτες ότι είχαν τα ψυχικά αποθέματα και το πάλεψαν μέχρι την τελευταία στιγμή για να πετύχουν την ισοφάριση. Πράγματι, αυτό έγινε. Νομίζω σήμερα κανένας δεν πίστευε από την ομάδα μας και από όπως μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο, από τον τρόπο που σκεφτήκαμε, πραγματικά η τακτική μας ήταν άριστη. Όλα τα παιδιά δεν υπάρχει υστερήσαντες και πραγματικά όταν δεχτήκαμε τον γκολ, κανείς δεν πίστευε ότι σήμερα θα φύγουμε τιμένοι από το γήπεδο. Βγάλαμε πάρα πολύ ενέργεια, αν και ο χρόνος είναι πολύ λιγοστός. Και ακόμα μετά την ισοφάριση έχουμε μια πολύ καλή ενέργεια, δηλαδή να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, αν και ο αντίπαλος κατάφερε να μας σταματήσει. Σίγουρα κρατάω την αντίδραση, κρατάω το ότι είμαστε συνεχώς, παρόλο ότι πέφτουμε γρήγορα με τη δουλειά μας, ξανασηκωνόμαστε και είμαστε μια ομάδα που θα το πω με απλά λόγια, όλοι μας περιμέναν στην κατηγορία ότι θα είμαστε σάκος του box. Εμείς όμως δείχνουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε φτιάξει τη φιλοσοφία μας, έχουμε τα παιδιά που δουλεύουμε, έχουμε καταπληκτικό κλίμα, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια. Έτσι είναι ο κυθερόνας, έτσι θα συνεχίσουμε και πραγματικά πιστεύω στο τέλος, έτσι με τη βοήθεια των παιδιών και πάνω απ' όλα του υπέροχου κόσμου που έχουμε, να φτάσουμε μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουμε αυτό που πραγματικά αξίζουμε μέχρι τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω για την επιλογή του γηπέδου, πώς και ήρθε να γίνει αυτός ο αγώνας σε αυτό το γήπεδο. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η έδρα αυτή είναι δηλωμένη από την αρχή του πρωταθλήματος. Είναι ένα γήπεδο που εμείς προπονηθήκαμε τουλάχιστον για ένα μήνα και θεωρώ ότι είμαστε δίπλα στην φυσική μας έδρα. Είναι πολύ πιο κοντά, πιο προσβάσιμη η περιοχή, το σημείο εδώ των ελεύθερων. Και σίγουρα, ειδικά θεωρώ ότι φάνηκε με το σημερινό παιχνίδι πόσο δυνατοί και πόσο διαφορετικοί είμαστε σε ένα γήπεδο που θεωρώ μας ταιριάζει. Για πολύπλευρη και ουσιαστική ενημέρωση, ανοίξαμε νέο κεφάλαιο στον ημερήσιο τύπο. Η Σκυτάλη. Η εφημερίδα της Βιωτίας. Διαβάστε καθημερινά κάθε εξέλιξη για την περιοχή, τη χώρα, τον κόσμο. Μάθετε πρώτοι ό,τι σας αφορά. Η Σκυτάλη. Δυναμικά κοντά σας. Η Σκυτάλη. Με τη σφραγίδα της βιωτικής εκδοτικής ΑΕ. Τη μεγάλη εταιρεία των μέσων επικοινωνίας.